η θέση μας για την θέση του διοικητή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του κ. Πούπουρα, του προτινόμενου δηλαδή, καθορίζεται από δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, θεμελιώδη. Ξέρετε, το γνωρίζουμε όλοι, εδώ και αρκετούς μήνες βιώνουμε τις συνέπειες από αυτό το άθλιο σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει από κοινού οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βέβαια το βιώνει από συστάσεως, αλλά εντάξει, δεν θα πάω τώρα εγώ πίσω. Θα πω όμως ότι ιδιαίτερα από το 2016 μέχρι σήμερα έχουμε αυτές τις αλλεπάλληλες συνακροάσεις παρακολουθήσει στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν πάρθει ουσιαστικά μέτρα τέτοια και τόσα για την διαλεύκαση αυτής της υπόθεσης. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει στη δικαιοδοσία της την αρμοδιότητα παρακολουθήσεων. Εκτός από την ΕΕΠ, την Αντιτρομοκρατική, τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Αναλύσης Πληροφοριών, τη γνωστή ως ΔΙΔΑΠ, έχει και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στα σώματα ασφαλείας αυτή την αρμοδιότητα. Άρα λοιπόν δεν είναι έξω από την λειτουργία αυτού του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ξέρετε, δεν αρκεί η σύσταση μιας υπηρεσίας για να γίνει αυτοκάθαρση σε ένα σώμα. Ούτε φυσικά αρκεί η εναλλαγή των προσώπων. Η διαφθορά στα σώματα ασφαλείας και ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που ηγούνται, παίζουν το ρόλο τους βέβαια, αλλά δεν είναι ο καταλυτικός και καθοριστικός παράγοντας, διευκολύνεται κατά την άποψή μας και τροφοδοτείται από ένα προσανατολισμό, αντιλαϊκό κατά τη γνώμη μας, από ένα σφιχτικό καθεστώς στεγανών της στρατιωτικοποίησης της λειτουργίας τους, που αυτό επιτείνει, συμβάλλει σε διακρίσεις, σε αναξιοκρατία, στον αυταρχισμό, στην έλλειψη δημοκρατίας και σωστής διαπαιδαγώγησης στο εσωτερικό τους, από ανεξέλεγκτες, θα έλεγα, δραστηριότητες. Είναι ενδεικτικό επίσης ότι μπορεί να διατίθενται απλόχερα προσωπικό και εξοπλισμός όταν πρόκειται για την καταστολή του λαϊκού κινήματος ή και μηχανισμούς φακελώματος, και εξίσου με γενναιοδορία συνέβαλαν όλες οι κυβερνήσεις στην συνδιαμόρφωση ενός πανευρωπαϊκού κατασταλτικού μηχανισμού με τη Europol, με τη Schengen κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι κυβερνήσεις έχουν αποδείξει πως αυτό που πρωτίστως τις ενδιαφέρει δεν είναι η αντιμετώπιση του κοινού οργανωμένου εγκλήματος, αλλά η ενίσχυση του κατασταλτικού ρόλου και των μηχανισμών των σωμάτων ασφαλείας. Δηλαδή αν ήθελαν οι κυβερνήσεις να τα αντιμετωπίσουν αποφασιστικά αυτά τα κρούσματα διαφθοράς στην ελληνική αστυνομία, θα προχωρούσαν στον αναπροσανατολισμό των δυνάμεών της προς τη δίωξη του εγκλήματος και όχι ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και διαστόματος Γενικού Γραμματέα έχουμε δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να υπάρξει κατάργηση όλων αυτών των κατασταλτικών μηχανισμών της αστυνομίας, τα ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, δράση, πανεπιστημιακή αστυνομία κλπ. Γιατί τα είπα όλα αυτά? Τα είπα διότι είναι δύο βασικά κριτήρια που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την τελική επιλογή. Και η επιλογή, η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι αρνητική για τη θέση του νέου διοικητή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Όχι γιατί δεν έχει τις ικανότητες ή γιατί δεν έχει το ήθος, αλλά γιατί θα κληθεί αντικειμενικά να υλοποιήσει ένα τέτοιο θεσμικό νομικό πλαίσιο που κατά την άποψή μας είναι αντιδραστικό. Ευχαριστώ.